Σύμπορ στην Γλασκόβη μίλησε για τις ανεμογεννήτριες, την πράσινη ενέργεια και την πράσινη ανάπτυξη. Ο Πρωθυπουργός είπε ψέματα για ακόμη μια φορά. Γιατί πλέον βγαίνουν τα έγγραφα από την Γλασκόβη πριν από 2-3 μήνες έγινε αυτό. Όπου εκεί πιστοποιεί ο Επίτροπος Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ενώσεως ότι μίλησα για το οικολογικό φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια. Του τα λέω εδώ και 1,5 χρόνο αυτά που τα έλεγα εγώ 1,5 χρόνο πριν. Λιγνίτες, έστω φυσικό αέριο, έστω πυρηνική ενέργεια, κάνε κάτι 1,5 χρόνο. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και επιβεβαιώνει πόσο μπροστά είναι η ελληνική λύση, αλλά ο Πρωθυπουργός επιμένει να λέει ψέματα. Ποιος πληρώνει, εσύ που με βλέπεις. Που έχεις ακριβό ρεύμα σπίτι σου, που χρησιμοποιείς πολύ ακριβά την τιμή του πετρελαίου στο χωράφι σου για τα μηχανήματά σου. Εσύ που σκέφτεσαι να μετακινήσεις το αυτοκίνητό σου γιατί η βενζίνη είναι ακριβή. Εσύ που σκέφτεσαι να παράγεις ένα προϊόν και το κόστος παραγωγής είναι πιο ακριβό από ό,τι ο ανταγωνιστός σου άλλου κράτους. Εσύ ο Έλληνας που δεν καταλαβαίνεις ότι σου λένε ψέματα συνεχώς, πληρώνεις τα λάθη αυτά. Και σταματώ εδώ γιατί έχω φτάσει μέχρι εδώ με την κομματική σας αγκύλωση κάποιον. Τόσα εγκληματικά λάθη έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Εγκληματικά. Εσείς εκεί επιμένετε στο ίδιο λάθος. Θα σας πω κάτι που δεν αφορά πολλούς από εσάς, αλλά πρέπει να το πω. Μόνο ένας ηλίθιος κάνει το ίδιο πράγμα συνεχώς και περιμένει άλλο αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Δεν γίνεται. Το ίδιο λάθος κάνετε πολλοί από εσάς πιστεύοντας σε αυτούς τους ανθρώπους που κατέφτωσαν την Ελλάδα, την κοινωνία, την οικονομία, την ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοση. Επιμένετε να τους αναψηφίσετε, αλλά περιμένετε να γίνουν καλύτεροι. Εδώ, ούτε ο Φρόιντ, ούτε κανείς ψυχίατρος μπορεί να δώσει λύση. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Και για να καταλάβετε τι εγκληματικά λάθη κάνει αυτή η κυβέρνηση, θα σας πω ένα παράδειγμα. Τόσο αμερικανόδουλη κυβέρνηση δεν υπήρξε ποτέ πουθενά. Μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει παραδώσει την Ελλάδα στα αμερικανικά χέρια, βάσει σε όλη την Ελλάδα. Έχει κάνει την Αλεξανδρούπολη στόχο των όπλων της Ρωσίας και των πυρηνικών όπλων. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί μου παραδείσουν οι Ρώσοι την Αλεξανδρούπολη, αυτό είναι αυτή. Αφού εκεί λιμενούνται χιλιάδες αυτοκίνητα, ελικόπτερα, τεθωρακισμένα των Αμερικανών. Σαν να λέει η Νέα Δημοκρατία χτυπήσε την Αλεξανδρούπολη να γίνει κάτι με τη Ρωσία. Που στο παραένα να γίνει με την Ουκρανία η ιστορία. Το έχετε καταλάβει στον Εύρο. Ε! Έχετε καταλάβει τι κάνανε. Που χαίρεστε που οι Αμερικανοί ήρθαν εκεί. Σαν τις ελληνικές ταινίες με τον Κωνσταντίνου. Στον Πειραιά, στην Τρούπα. Ήρθαν τα λαφτάκια, τα ζεμπουρλούδικα. Καλώς ήρθε το δολάριο. Έχετε καταλάβει την κλέβανε, τι μακάνε. Και έρχονται λοιπόν αφού τα πήραν όλα και σε αδειάζουν με τον East Mid. Όσοι βλέπετε αυτή την εκπομπή από το 16 θα θυμάστε ότι έλεγα ότι είναι δύσκολο να γίνει ο East Mid. Μακάρι να γίνει, έλεγα. Ήμουν ο πρώτος που στην Βουλή το 7 είχαμε έτοιμο να κάνει γρήγορα η κυβέρνηση από τότε. Αυτή μόνο δημόσια σχέση κάνουν. Τραλαλό, τραλαλά, δεν έχει τραγουδάκι στα χεράκια. Ο πάει το έχει την πόρτα. Πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, φάγαμε πόρτα. Πήγε στο Άστο Κατάρ, φάγαμε πόρτα. Τα είχα πει εκεί, έκανα αυτό, έκανα εκείνο. Με ζητούν πώ είναι αυτό. Καταλάβατε γιατί μιλάμε. Το έχει αντιληφθεί. Και κάνουν και το άλλο έγκλημα. Πάνε και βάζουν τον Πατριάρχη να αναγνωρίσει, ακούστε τώρα, την Ουκρανική Εκκλησία. Που αυτό είναι κάζος μπέλη για την Ρωσία. Και το χειρότερο, αφήνουν τον Πατριάρχη, τον δικό μας, να μιλήσει με τη σχηματική Μακεδονική εντός εισαγωγικών Εκκλησία, γιατί έτσι την αποκαλούν, Μακεδονική Εκκλησία την αποκαλούν. Και δεν τρέπονται λίγο. Και μιλάει ο Πατριάρχης. Για να μην θυμηθώ τι είχε γίνει με το Σινούκ, που έπεσε στο Άγιον Όρος, με τον Πέτρο τον Μακαριστό. Ποια ήταν η σχέση του με τον ρωσικό παράγοντα και γιατί έπρεπε να βγει από τη μέση. Θυμηθείτε τι σας έλεγα από τότε.
της Ελλάδα με πράκτορα στον Αμερικανό. Τι ξέρετε, δεν με ενοχλεί ο πράκτορας των Αμερικανών. Με ενοχλεί ότι είναι Έλληνες αυτοί. Δεν είναι Αμερικανοί πράκτορας. Είναι Έλληνες πράκτορας των Αμερικανών. Και φτάσαμε στο σημείο να στοχοποιήσουμε την Ελλάδα σε πολλά επίπεδα. Χωρίς να κερδίσω κάτι. Δεν κερδίσαμε κάτι. Να γίνω εχθρός με την Ρωσία, το δέχομαι κι εγώ. Να το δεχτώ, ρε παιδί. Να γίνω εχθρός. Τι θα κερδίσω. Τι κέρδισα. Ας μου πούν τι κέρδισα. Και θα πω και κάτι, αν το θυμάστε αυτό που θα σας πω τώρα. Το λέω εδώ και χρόνια. Η μοναδική χώρα που θέλει την Τουρκία διαλυμένη δεν είναι Αμερική. Είναι η Ρωσία. Όχι γιατί μας αγαπάει εμάς, αλλά γιατί μια δυνατή Ρωσία, η Τουρκία, τη δημιουργεί προβλήματα στο Νότιο Υπογάστριο. Μιλάει μόνο του με ποιον πρέπει να είμαι κοντά εγώ. Και όχι απέναντι. Ποια χώρα θέλει ακέραιη την Τουρκία χωρίς τον Ερντογάν? Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Μιλάμε πραγματικά ότι οι άνθρωποι που κυβερνούν τη χώρα είναι επικίνδυνοι για τη χώρα και για το έθνος. Τίτλος. Οι άνθρωποι που κυβερνούν τη χώρα μας είναι επικίνδυνοι για την Ελλάδα και το έθνος.